μπορούμε ξεκάθαρα να την ονομάσουμε Terminator της 8ης σεζόν του My Style Rocks. Έρχεται η Σέβη Παπανίκου. I'm fleeky, had a couple man won't be me, them man can't be T, tell them only winners are allowed, no diggity, no dig it out, I was getting blows before girls were putting out, told them I was gonna blow back when I was in the south, go low, go low. Ξέρεις, Σέβη, ανυπομονούσα να έρθεις εδώ σήμερα, γιατί πρέπει να μου εξηγήσεις κάποια πράγματα τα οποία δεν έχω καταλάβει. Τι θέλεις, Κατερίνα μου. Ναι. Τι είναι αυτό με τις βαθμολογίες. Α, λοιπόν, σήμερα είμαι στη λίστρια. Μην μου λες τέτοια. Οπα. Και ήμουν η μέρα. Yes. Όχι, το βρίσκω εφιέστατο. Συγγνώμη. Το βρίσκω εφιέστατο. Και ήδη πάω σε μια πελάτησά μου να της δώσω κάτι ρούχα, όπου είναι απόρριτο μυστικό, δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η πελάτησά μου. Καλά, εννοείται, το συζητάς. Ούτε που σας ρωτούσα, ποια είναι. Δεν μπορώ. Είναι απόρριτο μυστικό, δεν γίνεται να σας πω. Και γενικά είμαι όλη μέρα στο τρέξιμο, μαγαζιά. Πάει καλά η δουλειά, αυτό με ενδιαφέρει. Πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ, σε εμπιστεύεται πολλοί κόσμος. Η αφήμη top στη λίστρια της Ελλάδας. Αφού είσαι, κρύβεται αυτό. Όχι. Δεν κρύβεται. Βαθμολογήστε. Τι είναι αυτή. Δεν ξέρω. Μάλλον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Περίεργα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα αυτή τη βαθμολογία. Δεν το περίμενα. Δηλαδή και δεν θα έπρεπε να μου βάλουν τέτοια βαθμολογία γιατί μπορεί κάποια στιγμή να με χρειαστούν οι κοπέλες. Καλά, το σύστημα. Θα με πνίξει, άτιμη. Ναι. Πάντως η Άννα έβαλε 4. Κατερίνα, γιατί έβαλες Άσο. Γιατί δεν βλέπω κάποια πρόταση. Και γιατί είσαι στη λίστρια, θα ήθελα κάτι casual, αλλά θα ήθελα κάτι το οποίο να είναι μια νέα, δεν ξέρω, μια πιο καλλιτεχνική, γιατί είσαι στη λίστρια, άρα είσαι πιο καλλιτεχνική φιγούρα. Να, κάτι, κάτι καλλιτεχνικό. Δηλαδή, εγώ θα έπαιζα με Μίκη, θα ήθελα να είναι casual, μου αρέσει που κράτησες το casual στοιχείο με τον μποτάκι κτλ. Αλλά δεν βλέπω κάποια πρόταση, είναι ένα τζιν με ένα καλσόν, ένα τζιν σορτσάκι με ένα καλσόν και ένα πουκάμισο και ένα τζάκετ από πάνω. Γι' αυτό. Δηλαδή, θα ήθελα κάτι παραπάνω. Να δω. Ναι, συνήθως η δουλειά μου είναι να δημιουργώ τα στυλ, όχι να τα φοράω. Ναι, αλλά εδώ είσαι σε ένα παιχνίδι που πρέπει να φορέσεις το στυλ. Και να το δημιουργήσεις αν θέλεις το κόνσεπτ. Εντάξει. Μαρία, έχεις βάλει 2. Το 2 είναι μόνο... Α, θα αρχίσει τώρα με τις προσπάθειες και τέτοια. Όχι προσπάθειες, μου άρεσε το κόνσεπτ της. Μου άρεσε ότι έκανε αυτό το κόνσεπτ. Και γι' αυτό έβαλα 2 και δεν έβαλα 1. Γιατί πραγματικά θα μπορούσες, ρε παιδί μου, να το στήσεις με βάση ένα τζιν σορτσάκι, αλλά όχι με αυτό το τζιν σορτσάκι. Και το γεγονός ότι δένεις, ρε παιδί μου, ένα μαντήλι στο λαιμό, δεν σε κάνει καλλιτέχνη. Ότι κάτι καλλιτεχνικό έδεσα το μαντήλι. Δηλαδή είναι μπερές, ζωγράφος, μαντήλι καλλιτέχνης, μπαλαρίνα. Είναι Μαρία, λίγο... τι ακριβώς εννοείς, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Φοβερό. Δηλαδή, όταν είμαστε στυλίστες, στυλίστριες ή όταν πρέπει είμαστε... Πρέπει να γνώση του style πάνω σου. Και οι συνδυασμοί να είναι ωραίοι. Κοίταξε λίγο, κάνεις πάρα πολύ μεγάλο γιατί λάθος. Γιατί οι συνδυασμοί τι δεν είναι ωραίοι. Ένα λεπτά δεν είναι που δεν σου αρέσει. Επειδή κάποιες υπάρχουν κάποιες που είναι με φόρμες. Βέβαια. Υπάρχουν κάποιες που είναι τσίτσιδες. Όχι, δεν είναι τσίτσιδες. Μα μπορεί να ντυθεί όποιος θέλει. Δεν είναι το επάγγελμα, δεν με καθορίζει το τι σημαίνει. Άρα να είμαι εγώ με πιτζάμες και να πω ότι πόσο πιτζάμα πάρει. Θα μπορούσε. Άλλο λέω ότι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα τι λέτε. Καθορίζει την εμφάνιση σύμφωνα με το επάγγελμα και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μα έχει φέρει αυτό το κόνσεπτ. Είναι ήδη διαγωνιστικό το οποίο διαγωνίζεται για το style. Ανάγκη, γιατί έβαλε. Άλλο να
πει styling, και άλλο για να κάνει κάποια σχόλια για το styling, και άλλο να πει, ξέρω εγώ, δεν την είναι έτσι μια στυλίστρα. Δεν την αφού έχει φέρει αυτό το κόμμα. Όχι, όχι, μαζί, τι θα κάνουμε σήμερα πια. Πρέπει να σχολιαστεί. Ναι, αγάπη μου όμω. Αλλά υπάρχουν περιθώρια. Αν έχει φέρει αυτό, μπορεί να είναι και με τι φόρμε. Ακριβώ. Θα μπορούσε να έρθει και με μια φόρμα και ένα μπόμπερ από πάνω τεράστιο. Και εκπληκτικά sneakers και να πω ναι, ρε φίλε. Να κάνουμε ερώτηση. Τώρα δεν είσαι. Ναι, κυρία Μπαλτά. Άννα, τι σου λείπει για να βάλεις 5 στο look της Εύης? Αυτό που είπε η Μαρία με τις αρβίλες να είναι κάτι πιο ιδιαίτερο θα μου άρεσε. Επίσης, το σορτσάκι λίγο στην αρχή δεν μου κολούσε. Αλλά είναι 50-50, δηλαδή και μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Βγαίνει θεϊκό το σορτσάκι και μπορείς... είναι πολύ άνετο. Δηλαδή, εγώ όλα τέτοια φορά. Δηλαδή... που δεν είναι τόσο ψηλή. Θα ήταν τελείως άκυρο από μένα. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτό που έβαλε στο δικό μου το look 2 και 4 στη Σεύη. Λοιπόν, Κατερίνα, σου λείπει ένα παπούτσι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Μεταξύ σας, επειδή γνωρίζεστε και μερικές πολύ καιρό, ναι, βαθμολογείτε λίγο. Χαρισματικά μερικές φορές. Κάπως πρέπει να σώσεις αυτό το μάρι. Αυτό είναι δική σου εκτίμηση. Όχι. Δεν μπορείς να προσβάλλεις έτσι τον κόσμο. Τι? Δεν μπορείς να προσβάλλεις έτσι τον κόσμο. Δεν είναι προσβολή. Καλά κάνετε. Είναι προσβολή, βέβαια είναι. Δεν είναι προσβολή, Μαρία. Δεν πρόλαβες καν να πει αυτό που ήθελε. Εγώ έβαλα πριν. Δεν πρόλαβα να πει. Τις έβαλα 2. Ο κόσμος που βλέπει τα ίδια μου λέει. Δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος. Ο κόσμος τι δουλειά έχει σε αυτό που λέμε τώρα. Δεν με αφήνει να τελειώσω, κορίτσι μου, αυτό που λέω όμως για να... Να τελειώσεις την προσβολή σου. Ωραία, συνέχισε. Δεν είναι προσβολή. Τελείωσες. Λοιπόν, όχι, δεν τελείωσα. Να προχωρήσουμε έλα. Όταν βαθμολογείτε λίγο με περισσότερη ευγένεια σε εισαγωγικά η μία την άλλη και εμάς βαθμολογείτε αντικειμενικά, εμείς αυτόματα πέφτουμε χαμηλά. Είμαστε πιο χαμηλά στην κλίμακα πάνω κάτω για αυτό το λόγο. Και γι' αυτό είπατε ότι κάνατε την κλίμακα. Και έβαλες 4 και το δικό μου ήταν 2. Μ' αρέσει αυτό το look. Δεν είναι ότι υπόβαλα χαρισματικά τελείως. Μ' αρέσει αυτό το look. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τίποτα, αγάπη μου, καταλαβαίνω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Επειδή έχει όρεξη. Όταν έρχεσαι εδώ πέρα, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το ξέρω, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Το χάος. 1,9 είναι ο μέσος όρος. Πήγαινε στους κριτές για να δούμε τι θα γίνει, κούκλα μου γλυκιά.